Πάμε. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα Βαχτή. Κώστα, υπήρχαν στιγμές εκνευρισμού από την Παρασκευή Φυσιάς. Τι συνέβη, τι θα ήθελες να πεις? Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια στην ομάδα της Ορεστιάδας, γιατί έπαιξε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τα παιδιά παίξαν πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια, τους αξίζει η νίκη. Εμείς, απ' την άλλη, δεν παίξαμε τόσο καλά. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που η Λίγκα μας έβαλε να παίξουμε χωρίς VAR. Δηλαδή, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρω πως το λέω, και επειδή όντως είμαι πολλά χρόνια και έχω περάσει και σε μεγάλες ομάδες, λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι πολύ άσχημο να παίζονται παιχνίδια και επειδή η διαφορά όντως σήμερα ήμασταν μεγάλη, ήταν μεγάλη η διαφορά, πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Πρέπει να προστατεύουμε το βόλεϊ και όχι να γυρνάμε προς τα πίσω. Αυτό. Λυπάμαι πολύ, πολύ που παίζουμε χωρίς VAR, γιατί αυτά που έρχονται τα λεφτά, πραγματικά δεν ξέρω πώς αξιοποιούνται. Να μάθουμε πώς αξιοποιούνται και γιατί όλα τα παιχνίδια δεν έχουν VAR. Και δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή τώρα. Το λέω αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να τιμωρηθώ το οτιδήποτε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, για μένα αυτό είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο να παίζονται παιχνίδια, ενώ μπορούν να βοηθηθούν οι διαιτητές, να βοηθηθούμε εμείς, να βοηθηθούν όλοι να παίζουμε χωρίς VAR. Και είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Και δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια λυπάμαι, αλλά φέτος ήταν λίγα. Ήταν λίγα. Υπήρχε ένα ρεπό σε κάθε ομάδα, 4 παιχνίδια και δεν είχαν όλα VAR. Λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και άμα δεν θέλουν να κάνουν. Άμα θέλουν μάλλον να κάνουν αυτή την 5η, 5, 6, 7, τι θέλουν να κάνουν, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να το οργανώσουν καλά. Δεν νομίζω ότι σε αυτό φταίνουν οι αθλητές. Κάτι φταίει όμως, κάτι φταίει. Σίγουρα φταίμε και εμείς οι αθλητές. Αυτό το λέω, ότι σίγουρα φταίμε και εμείς οι αθλητές σε πάρα πολλά πράγματα. Και είμαστε οι πρώτοι που φταίμε, γιατί εμείς αφήνουμε όλη αυτή την κατάσταση να υπάρχει. Αλλά η οργάνωση δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Αυτό. Μπορεί να άσχετο με το παιχνίδι, έτσι. Εμείς δεν παίξαμε καλά. Και όντως δεν παίξαμε καλά. Αλλά υπήρχαν σημεία που δεν ήταν. Θα μπορούσαν να δούμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, που θα ήταν πολύ ωραίο για να ξέρουμε αν έχουμε δίκιο ή άδικο, για να μην υπάρχουν παράπονα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.